Γεια σου, Ευρυπίδη. Δίκαι. Χαίρετε. Γεια σου, Σάββα. Καλώς ήρθες σε αυτή την κουβέντα που καθιερώσαμε τον τελευταίο καιρό, νομίζω περίπου 2 χρόνια τώρα που ξεκινήσαμε αυτό το πείραμα που πήρε το όνομα Thok Talk και που πια δεν είναι πείραμα, έχει κατά κάποιο τρόπο καθιερωθεί. Είναι μια συζήτηση που ο καλλιτεχνικός διευθυντής, προκειμένου ο υποφαινόμενος, κάνει με τον σκηνοθέτη της παράστασης των παραστάσεων που προετοιμάζουμε για τις παραγωγές μας στις σκηνές του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου. Σε καλωσορίζω λοιπόν και για όσους πιθανόν δεν το γνωρίζουν, ετοιμάζεις, είσαι ο σκηνοθέτης της παράστασης, της δεύτερης παράστασης που θα παρουσιαστεί στη νέα σκηνή του έργου «Καθαρή πια» της Σάρα Κέιν, που σήμερα που γράφουμε είναι περίπου μέσα Δεκεμβρίου, θα παρουσιαστεί στη νέα σκηνή, έχει προγραμματιστεί να παρουσιαστεί στη νέα σκηνή όπου και βρισκόμαστε τώρα, σε περίπου 1 μήνα από σήμερα. 19 Ιανουαρίου, αν το θυμάμαι σωστά. Ο λόγος που κάνω αυτή τη συζήτηση, κάθε τέτοιου τύπου συζήτηση, είναι για να εισάγουμε κατά κάποιο τρόπο το κοινό που θα μας παρακολουθήσει στον κόσμο του συγγραφέα, αλλά και του έργου που πρόκειται να δει στην σκηνή που θα παιχτεί αυτό. Θέλω να πω ότι πριν μιλήσεις εσύ για το έργο και για την συνολική επικοινωνία σου με αυτόν τον κόσμο της Σάρα Κέιν, θέλω να κάνω μια εισαγωγή, όπως κάνω συνήθως, ειδική εισαγωγή αυτή τη φορά, λέγοντας ότι έχουμε επιλέξει μαζί, και το ξέρουμε εμείς οι δύο, ένα έργο που κινείται σε ένα τεντωμένο σκηνή, τουλάχιστον για τα δεδομένα της κυπριακής πραγματικότητας. Και αυτό γιατί λέω για τα δεδομένα της κυπριακής πραγματικότητας, γιατί παρότι είναι ένα έργο που γράφτηκε πριν από 25, πρωτοπαρουσιάστηκε πριν από 25 χρόνια, ναι. Το μετράω σωστά, είναι 1998, είμαστε στα τέλη του 23, άρα είμαστε ακριβώς στα 25 χρόνια, δεν πάβει ακόμα και σήμερα, και όχι μόνο σε κοινωνίες που δεν είναι ίσως ακόμα έτοιμες να δουν κάτι τόσο τολμηρό, αλλά ακόμα και σε θεατρικές κοινωνίες που έχουν προχωρήσει αρκετά, δεν πάβει να είναι ένα έργο που δημιουργεί μια πρόκληση, είναι το λιγότερο μπορώ να πω, και που πρέπει να πούμε ότι σε έναν βαθμό γράφτηκε και για να δημιουργήσει μια πρόκληση. Το λέω, μιλώντας λίγο για τα πραγματολογικά στοιχεία του έργου, ότι είναι ένα έργο χαρακτηριστικός εκπρόσωπος αυτού του ρεύματος που στην Αγγλία ονομάστηκε Year Face Theater, μάλιστα, σωστά, και το οποίο κατά κάποιο τρόπο είχε σαν στόχο να ταρακουνήσει το θεατρικό κοινό και κάπως τα λιμνάζοντα νερά της θεατρικής σκηνής στην Βρετανία όταν γράφτηκε. Η Σάρα Κέιν, για τους θεατές που δεν το γνωρίζουν, είναι μια συγγραφέας που πάλεψε και η ίδια με πολλούς δαίμονες και με πολλές προκλήσεις στη ζωή της και έφυγε από τη ζωή, αυτοκτόνησε στα 28 της χρόνια, γεννήθηκε το 1971 και πέθανε το 99. Κάνουμε πάλι σωστά λοιπόν την πρώτη αφαίρεση, είμαστε 91 μέχρι 99, κάνει 28, σωστά. 91, 91 και 8, 99. 99, ναι. Είμαι σχεδόν βέβαιος ότι είναι το 99 που έχει αυτοκτονήσει. 28 χρόνια λοιπόν φεύγει από τη ζωή, έχοντας πραγματικά αφήσει ένα μικρό σε αριθμό, αλλά μεγάλο σε εκτόπισμα έργο, κυρίως τα 5 ή 6, 6, διόρθωσε. 5-1. 5-1, θα μας πει σε λίγο αν θέλεις, γιατί 5-1, εγώ δεν το έχω στο μυαλό μου, κείμενά της, που ταρακούνησαν, επαναλαμβάνω, την βρετανική σκηνή και όχι μόνο στα τέλη του 20ου αιώνα και συνεχίζουν να δημιουργούν ακόμα και σήμερα συζητήσεις για το ύφος, το είδος και κυρίως αυτό μας ενδιαφέρει εμάς εδώ και το βαθύτερο περιεχόμενο του έργου της. Μάλιστα. Είπα λοιπόν και θα σου δώσω πολύ σύντομα το λόγο ότι πρόκειται για ένα έργο που ξέρουμε, συνειδητά το γνωρίζαμε, ότι θα είναι πολύ πιθανό να προξενήσει και συζητήσεις και αντιδράσεις. Όχι τόσο για το θέμα του, που θα μας πεις εσύ ποιο είναι, όσο για τη μορφή του, για την εικόνα που έχει, δηλαδή την επιλογή της συγγραφέως προκειμένου, να μιλήσει για ένα ίσως πολύ βαθύ, ευαίσθητο, τολμώ να πω, και μάλλον πανανθρώπινο ζήτημα, μέσα από φαινομενικά αντιφατικές εικόνες, μια αρχικά αντιθετική εικόνα, που είναι αυτή που πιθανόν θα ξενήσει σε αρχικό στάδιο. Μάλιστα. Σου δίνω λοιπόν το λόγο για να
μη μονολογώ, αφενός, και κυρίως για να πεις εσύ ακριβώς γιατί επιλέξαμε, λέω επιλέξαμε μαζί, γιατί είχαμε μια σειρά συζητήσεων για το που θα καταλήξουμε και όταν έβαλες το έργο στο τραπέζι, αντέδρασα λέγοντας το είχα πάντα στο μυαλό μου, ίσως μέχρι σήμερα να μην είχα τολμήσει να το βάλω σε διαδικασία ρεπερτορίου, αλλά είναι μια ευκαιρία να του δώσουμε την ευκαιρία του και για το κυπριακό κοινό. Ναι. Τι βρήκαμε λοιπόν σε αυτό το έργο και μας ενδιαφέρει σήμερα, Ευρυπίδη? Εγώ σε ένα προσωπικό επίπεδο έχω ασχοληθεί με το θέατρο σε ένα μεγάλο βαθμό λόγω του συγκεκριμένου έργου. Δηλαδή είχα την εμπειρία τόσο της ανακάλυψης του κειμένου όσο και της παράστασης του Λευτέρη Βοιατζή. Ακριβώς την περίοδο που ξεκίνησα δηλαδή να ασχολούμαι με το θέατρο και τη σκηνοθεσία. Αυτό που με κέρδισε και αυτό που συνεχίζει να είναι ο κύριος άξονας της προσέγγισης μου με το έργο είναι ότι είναι μία αλληγορία επικεντρωμένη πάνω στο θέμα της αγάπης. Η αγάπη πώς διεκπεραιώνεται μεταξύ ανθρώπων σε ένα διαπροσωπικό επίπεδο και επειδή μπορεί να με φοβερή ευκολία η Σάρα Κέιν δημιουργεί στρώματα τα οποία αφορούν τόσο και στο κοινωνικό και στο προσωπικό αλλά και στο ενδόμηχο, το παντελώς προσωπικό και τα παντρεύει όλα αυτά μέσα σε ένα κείμενο το οποίο είναι κάτω από 30-40 σελίδες, είναι πολύ συνεπτυγμένο. Έχει γράψει κατά βάση στο μυαλό μου ένα ποίημα το οποίο ταξιδεύει τον θεατή μέσα από την διεργασία που περνάνε οι διάφορες μορφές σχέσεις. Ένα παράδειγμα που μπορώ να πω είναι το εξής. Φτάνει οριακά στη μετάφραση του ψυχισμού στο σώμα. Τι εννοώ? Όλος ο πόνος, όλο η δυσκολία, όλο το εμπόδιο, το ανήφορος της σχέσης και της αγαπητικής σχέσης συγκεκριμένα, μεταφράζεται σε ένα σωματικό αντίκτυπο. Οι χαρακτήρες βιώνουν σωματικά τον ψυχικό πόνο που προκύπτει μέσα από τη σχέση. Άρα η γλώσσα που προδίδει κόβεται. Έχουμε ένα επίπεδο, πάρα πολύ σκληρό επίπεδο βίας, αλλά η αλληγορία της βίας σε αυτή την περίπτωση είναι η διεργασία, είναι το μηχάνημα από που περνάμε με το να συνάψουμε, να κυνηγήσουμε και να προσπαθήσουμε να συντηρήσουμε σχέσεις οι οποίες πάνε πέραν από το περαστικό, από το καθημερινό, το απρόσωπο, που είναι και η ουσία, νομίζω είναι η πεμπτουσία της Σάρα Κέιν. Είτε μιλάμε για το πρώτο της το έργο, το Blasted, το οποίο το κοιτάζει σε ένα μεγάλο ευρύ φάσμα μέσα σε ένα πλαίσιο πολέμου, μέχρι και το τελευταίο της που ήταν η ψύχωση, που ήταν μια πλήρης ενδοσκόπηση για τον ψυχικό κόσμο ενός ανθρώπου. 5-1, ναι, γιατί έχει κάνει... Ήθελα να ρωτήσω με την ευκαιρία τι εννοούσες πριν 5-1, να το διευκρινίσω. Μάλιστα, 5-1 γιατί έχει γράψει 5 θεατρικά, τα οποία έχουν αυτή την πορεία, από το μεγάλο, το ευρύ, στο σιγά-σιγά, η σμίκρινση της κλίμακας του υλικού της μέχρι να φτάσει στον εσωτερικό αυτό. Και ένα, το συνένα είναι ταινία μικρού μήκους, με τον τίτλο Skin, και έχει να κάνει με το ρατσισμό, είναι μέσα πολύ παρόμοιο πλαίσιο, αλλά είναι καθαρά κινηματογραφικό. Γι' αυτό το λέω συνένα. Και αυτά είναι τα 6 έργα που έχει παραδώσει. Ναι. Ωραία. Κρατάω, γιατί αυτά με ενδιαφέρουν και νομίζω και εσένα σε ενδιαφέρουν, δύο λέξεις κλειδιά στην πρώτη παρουσίαση που έκανες, δηλαδή τον πυρήνα της αγάπης στον οποίο αναφέρθηκες και τις παραλλαγές τις οποίες υπενόησες ότι διαχειρίζεται μέσα στο συγκεκριμένο υλικό και βέβαια το
μάλλον θα πω τρεις λέξεις τελικά, την αλληγορία που είναι πολύ κοντινή και στην ποίηση, γιατί οι δύο πράγματα εδώ σε σχέση με τη μορφή είναι πολύ σημαντικά. Νομίζω δηλαδή και συμφωνώ απολύτως μαζί σου και πιστεύω ότι αυτός ο πυρήνας, εφόσον αναδειχθεί, θα μπορέσει να αποκαλύψει και την ουσία και να ξεπεράσει ίσως να ξεπεράσει, να δώσει την ευκαιρία στο θεατή να ξεπεράσει το πρώτο ξένισμα που μπορεί να του κάνει η εξωτερική εικόνα, ο πυρήνας της αγάπης εννοώ, μέσα από την ποιητική μορφή και το κλειδί αυτό της αλληγορίας. Μένω λοιπόν σε αυτές τις δύο λέξεις, γιατί νομίζω ότι τις χρησιμοποιεί η συγγραφέας με ένα πραγματικά ιδανικό τρόπο στις παραλλαγές που εκτελήσονται των ιστοριών που εκτελήσονται πάνω στη σκηνή και ακριβώς μόνο έτσι, όταν αντιληφθούμε αυτή την έννοια της αλληγορίας, μπορούμε να επικοινωνήσουμε με το υλικό. Είπες πριν, και θα ξαναπείς φαντάζομαι σε λίγο που θα σε ρωτήσω, ότι μιλάμε για σκηνές που περιέχουν βία, ας μπορούμε να πούμε δεν είναι μυστικό, η ίδια συγγραφέα έχει προβλέψει σκηνές γυμνών σωμάτων, προσομοιώσεις ερωτικών πράξεων, πράγματα που σε μεγάλο βαθμό μπορεί να πει κανείς δεν είναι ιδιαίτερα εύκολα να διαχειριστεί κανείς, όχι μόνο σαν συγγραφέας που γράφει, αλλά πολύ περισσότερο σαν σκηνοθέτης που έχει να κάνει με τη ζωντανή, ας το πούμε, αναπαράσταση αυτού του υλικού. Είσαι σε μια διαδικασία παραστάσεων και δεν θέλω να μείνουμε τόσο πολύ σε λεπτομέρειες, όσο να καταλάβουμε πώς ένας σκηνοθέτης που έχει να λειτουργήσει ένα τέτοιο υλικό, δύσκολο, όχι δύστροπο σκηνικά, αλλά δύσκολο στη διαχείριση, πώς μπορεί να παίξει με αυτά τα στοιχεία, ώστε τελικά να μην μείνει σε αυτά και να αποκαλυφθούν τα βαθύτερα που μόλις έφερες. Δουλεύοντας με ένα τέτοιο έργο, είναι εύκολο σε ένα προσωπικό επίπεδο να ελέγξω και να ξεπεράσω τους προσωπικούς μου φραγμούς για το υλικό. Όμως, επειδή κάνουμε θέατρο και λέμε μια ιστορία που αφορά και θέλουμε να αφορά το κοινό μας, έτσι. Ένα το κρατούμενο. Και από την άλλη μεριά, σαν δεύτερο κρατούμενο, το γεγονός ότι δεν γράφτηκε ένα έργο που είναι μία λίστα βιαιότητας, καταπίεσης και ακρότητας, γιατί δεν είναι αυτό το πράγμα το έργο. Αν ήταν αυτό, θα μπορούσαμε κάλλιστα να πάμε είτε σε ταινίες τρόμου, είτε θα μπορούσαμε να πάμε ενδεχομένως στο πορνό, αλλά δεν είναι αυτό. Ναι, και είναι σημαντικό, επιμένω, να το διευκρινίσουμε, γιατί οι άνθρωποι που θα μπουν στον τόπο να δουν τη συζήτησή μας και τουλάχιστον να ξεκινήσουν να εισάγονται σε αυτόν τον κόσμο, είναι σημαντικό να το ξέρουν αυτό και να το καταλαβαίνουν και ελπίζω και η παράσταση φυσικά να το αναδείξει. Δεν είναι λοιπόν σπλάτερ, δεν είναι ταινία τρόμου, έτσι φυσικά. Ναι, ο στόχος μας δεν είναι να ξενήσουμε, να αποξενώσουμε, να διώξουμε το κοινό, δεν έχουμε στόχο να σοκάρουμε, αλλά παντρευόμαστε την αίσθηση της Σάρα Κέιν, μέσα από τη γραφή της βέβαια, ότι το ακραίο φωτίζει όλο το φάσμα μέχρι το ακριβώς αντίθετο του ακραίου. Αν το ονομάσουμε το συντηρητισμό, να το πούμε, το καθώς πρέπει, μιλάμε για το τι ήθιστε και τι θέλουμε σε μια κοινωνία, αν αυτό είναι το ιδανικό, το αμετακίνητο, το χωρίς πόνο, και θέλουμε να συζητήσουμε για την περίπτωση που λείπει αυτό το στοιχείο. Άρα, εισαγάγεται ο πόνος. Πόσο πόνο μπορούμε να εισάξουμε στη ζωή μας και σε ευρύτερο κοινωνικό πλαίσιο, αλλά και σε ένα προσωπικό. Και η Σάρα Κέιν έχει μια καθαρή θέση, λέει, εγώ τοποθετώ τον πόνο στα άκρα, τον πόνο μεταφορικά μιλώντας, όχι μόνο τον πόνο του ακροτηριασμού, για παράδειγμα, το μεταφέρω στα άκρα, γιατί με αυτόν τον τρόπο φωτίζω όλο το φάσμα. Και μετά η δεύτερη ερώτηση είναι, γιατί είναι ανάγκη να πάμε στα άκρα. Η απάντηση είναι διτή. Δηλαδή, το ακραίο που βιώνουμε καθημερινά σαν εικόνα,
μέσα από όλους τους, τα μέσα ενημέρωσης που έχουμε, το οποίο μας έχει αφήσει παντελώς ανέστητους. Δηλαδή 100-150 χιλιόμετρα πιο κάτω πεθαίνουν καθημερινά τόσος κόσμος. Δεν το αναφέρουμε, δεν το ζούμε καθημερινά, δεν το βιώνουμε, αλλά δεν πάει αυτό το πράγμα που είναι εκεί. Με ή χωρίς την εικόνα που συνοδεύεται από τα νέα, ξέρουμε ότι τα παιδάκια, οι γυναίκες, το έτσι και το άλλο, αυτό συμβαίνει καθημερινά. Το έχουμε στην συνείδησή μας. Οπότε, πώς μπορούμε να φτιάξουμε μια αλληγορία η οποία να πατάει σε ένα επίπεδο το οποίο τουλάχιστον προσομοιάζει την πραγματικότητα της ζωής που ζούμε. Εμείς είμαστε τυχεροί στην Κύπρο, έτσι. Ο πόλεμός μας είναι σταθερός. Έχουμε μια πράσινη γραμμή, δεν έχουμε την καθημερινή βία. Αλλού δεν έχουν το ίδιο θέμα. Sorry, κάτι ήθελες να πει. Επειδή ήθελα να πατήσω πάνω σε αυτό ακριβώς. Δεν πάβει όμως, να διατυπώσω έτσι όπως το σκεφτόμουν, αυτό που εμείς βλέπουμε σκηνικά και εσύ καλείσαι να διεκπαιδεώσεις σκηνικά, να είναι ένα σύστημα, το πω έτσι, ακραίων δοκιμασιών. Μάλιστα. Χρησιμοποιώ εδώ την αλληγορία ή το ποιητικό που ανέφερες πριν, γιατί αυτή η δοκιμασία είναι φαινομενικά εξωτερική, αλλά σε ένα μεγάλο βαθμό είναι και αλληγορική, η δοκιμασία της αγάπης σε διάφορες εκδοχές. Δοκιμασία, πολύ ωραία λέξη. Ναι, είναι πολύ, πολύ ακραίο δοκιμασιών και μάλιστα σε εκδοχές της αγάπης επίσης αρκετά ακραίων. Αν θέλεις, μπορούμε και να τις αναφέρουμε. Ξεκινώντας από μια εκδοχή, ας πούμε, μιας ομοφιλοφιλικής σχέσης, είναι μια περίπτωση, σε μια άλλη εκδοχή που έχει να κάνει. Θα καταλήξω στην πιο ακραία σε λίγο, γιατί δεν την έχω ξεχάσει. Σε μια άλλη εκδοχή που έχει να κάνει με την επικοινωνία ίσως μιας αγοραίας αγάπης ή της αναζήτησης, δεν ξέρω πώς θα την ονομάσεις εσύ. Μιλώ κυρίως για την σχέση του Τίνκερ με την, ναι, βεβαίως, με την κοπέλα που χορεύει το Πολυτάσικ, μέχρι την πιο ακραία εκδοχή της αιμομικτικής, ας πούμε, της αγάπης δύο αδελφών, που θα έλεγε κανείς ότι χρησιμοποιεί ακριβώς η συγγραφέας και με αυτήν, εκτός από τη δοκιμασία των ηρώων της, ενδεχομένως θέλει να δοκιμάσει και τα δικά μας όρια. Αυτό λοιπόν είναι που επιμένω και λίγο θα επιμείνω να απαντήσεις και εσύ, πώς αυτές οι ακραίες εκδοχές των δοκιμασιών μπορούν τελικά να καταλήξουν σε ένα, τουλάχιστον κατά τη δική μου γνώμη, δεν ξέρω να συμφωνείς και εσύ, σε ένα σήμαν τόσο ευαίσθητο, βαθύ, λυρικό, εν τέλει τραγικό σίγουρα, και να βγάλουν μέσα από την εξωτερική εικόνα, να βγάλουν ίσως μια, εγώ θα την πω τη λέξη, δεν είσαι υποχρεωμένος να υιοθετήσεις, μια τρυφερότητα και μια ανάγκη έστω, μπορεί ίσως όχι τελικά τρυφερότητα, αλλά την ανάγκη για τρυφερότητα και την ανάγκη για μεγάλη ευαισθησία. Μάλιστα. Το είχα πάρει λίγο περιστροφικά πριν. Mm-hmm. Μιλώντας για την κοινωνική βία που ζούμε καθημερινά, συνεχίζοντας, αυτό που πραγματικά θεωρώ ότι είναι η ουσία του έργου, είναι το περιεχόμενο. Δηλαδή, τι εννοώ. Αν μιλήσεις για μια μπουνιά, αν μιλήσεις για μια μπουνιά εκτός περιεχομένου, πρόκειται για μια βίαιη πράξη καταπίεσης, από σωματικής καταπίεσης από έναν άνθρωπο σε έναν άλλο. Όμως, σε ένα συγκεκριμένο περιεχόμενο, όλη η χρειά γίνεται συγκεκριμένη. Αν μπούμε για μια μπουνιά από ένα μποξέρ σε έναν άλλο, μιλάμε για σπορ. Αν μπούμε για μια μπουνιά από έναν άντρα σε μια γυναίκα, μιλάμε για οικογενειακή βία. Αν μπούμε για μια μπουνιά ενός παιδιού, ο οποίος αντιστέκεται σε έφηβους ή μεγάλους μπούλεις στο σχολείο, είναι μια αντίσταση. Άρα, ανάλογα του περιεχομένου, αποκτά και την κατάλληλη χρειά. Με αυτόν τον τρόπο προσεγγίζω και εγώ το έργο. Δηλαδή, ψάχνω να βρω το σημείο, γιατί μιλά για την αγάπη και την τρυφερότητα, γιατί συμφωνώ με τη χρήση αυτής της λέξης, με βάση τα εμπόδια που προκύπτουν. Αν, δηλαδή, εστιάσουμε στο εμπόδιο, το οποίο είναι είτε η βία, είτε η σεξουαλική κακοποίηση, είτε
τα ναρκωτικά, αν επικεντρωθούμε στο εμπόδιο, δεν θα δούμε την πορεία των χαρακτήρων. Άρα, οφείλουμε να δούμε, και προσεγγίζω το έργο κοιτάζοντας την πορεία της αγαπητικής σχέσης και πώς το εμπόδιο, κατά κάποιο τρόπο και ελαφρώς χαριτολογώντας, βοηθά τους χαρακτήρες να εξελίξουν και να μπουν πιο βαθιά στη σχέση. Είναι πολύ καθαρό αυτό. Δεν ξέρω αν το λες πραγματικά χαριτολογώντας, αλλά εγώ νομίζω αγγίζεις κάτι πολύ ουσιαστικό. Χαριτολογώντας, γιατί είναι λίγο ανάποδο. Δηλαδή, επιλέγουμε, έχουμε αγαπήσει, έχουμε ερωτευτεί. Και λέω και διαχωρίζω τα δύο, γιατί δεν μιλά μόνο για την ερωτική αγάπη, μιλά γενικά για την αγάπη. Έχουμε αγαπήσει, έχουμε ερωτευτεί. Και για να διατηρήσουμε, για να κρατήσουμε κοντά μας αυτό το συνέστημα και τον άλλον άνθρωπο που έχουμε απέναντί μας, προκύπτουν συνέχεια εμπόδια. Άρα πάει ανάποδα. Το εμπόδιο προκύπτει από τον έρωτα, αλλά σε αυτή την περίπτωση, εξετάζοντας το κείμενο, σαν σκηνοθέτης, εγώ βλέπω πόσο εμπόδιο έχει βάλει, άρα σε τι ύψος, τι ανάταση χρειάζεται ο έρωτας, για να αποϊωθεί η σχέση και όχι. Ναι. Η διεργασία της. Θα να μιλήσουμε όμως λίγο πιο συγκεκριμένα για το έργο, γιατί νομίζω ότι επαγγίζουμε κάπως λίγο πιο συγκεκριμένα πια τα ζητήματά του. Εδώ τα εμπόδια με κάποιο τρόπο εκτυλίσσονται με βάση, ας το πω, δύο δεδομένα. Το ένα είναι ότι εκτυλίσσονται, επιλέγει συγγραφέα, δηλαδή να εκτυλίσσονται σε ένα χώρο που τον ονομάζει ένα χώρο πανεπιστημίου και θα ήθελα να το συζητήσω, να το σχολιάσει αυτό. Και το δεύτερο δεν είναι κατά κάποιο τρόπο εμπόδια, ας τα πούμε, κοινωνικά ή αντικειμενικά, τα δημιουργεί ένας χαρακτήρας ή τέλος πάντων τα βάζει στο, τα διωγγώνει ένας κεντρικός χαρακτήρας. Σε βλέπω κάπως, διαφωνείς, δεν έχει κανένα πρόβλημα. Όχι, μπορείς να διαφωνήσεις. Βεβαίως, ναι. Θα σε ακούσω. Ναι. Λοιπόν, πάμε να τους σχολιάσεις και αυτά τα δύο, ακόμα και αν δεν συμφωνείς απολύτως με αυτό που είπες. Το πανεπιστήμιο είναι δεδομένο, έτσι το ονομάζει και η ίδια, ή δεν ξέρω ακριβώς πώς είναι στα αγγλικά όρος. University. Αλλά, ωραία, άρα ξεκάθαρο. Πανεπιστήμιο, ναι. Και το δεύτερο, εγώ αναφερόμουν σε ένα κεντρικό ήρωα που φαίνεται ότι κατά κάποιο τρόπο ελέγχει τις ζωές των ανθρώπων. Χειρίζεται. Πολύ ωραία, αυτός είναι ο όρος. Χειρίζεται λοιπόν τις ζωές των ανθρώπων που υπομένουν αυτές τις δοκιμασίες. Είναι νομίζω δύο σημεία κλειδιά του έργου που επιθυμώ να κάπως να τοποθετηθεί σε αυτά. Και, ωραία, και για το έργο και για την παράσταση ενδεχομένως, τον τρόπο που τα διαχειρίζει. Να μιλήσουμε για αυτά τα δύο με αυτή τη σειρά, γιατί είναι σωστή σειρά. Α το πούμε έτσι, με τον τρόπο που το αντιλαμβάνουμε. Πανεπιστήμιο, γιατί πανεπιστήμιο. Κοιτάζοντας τους χώρους που αναλύει εντός του πανεπιστημίου, μιλά για το αναρωτήριο, το γυμναστήριο, τους χέρες του γυμναστήριου, τον εξωτερικό χώρο σε διάφορες μορφές, είτε σε ένα χειμερινό τοπίο με βροχή, λάσπες, είτε σαν ένα πολύ καλοκαιρινό ηλιόλουστο χώρο, συν τη βιβλιοθήκη, το στρογγυλό δωμάτιο το ονομάζει. Λοιπόν, εγώ διαβάζω, η λέξη πανεπιστήμιο ήταν η πρώτη λέξη που με πήρε στην αλληγορία. Γιατί τι πανεπιστήμιο είναι αυτό. Εάν κρίνω από το τι βλέπουμε μέσα στο έργο, δεν είναι ένα πανεπιστήμιο που επικεντρώνεται στη σχέση, στη γνώση. Αλλά επικεντρώνεται στη σχέση. Μα πανεπιστήμιο που επικεντρώνεται στη σχέση είναι το πανεπιστήμιο της ζωής. Σε μια πρώτη ανάγνωση, έτσι, γιατί η συγγραφέας παίζει με το κλισέ, με το πρώτο επίπεδο, αλλά δίνει ένα περιεχόμενο όπου αποκτά περαιτέρω σημασία. Καθαρό. Νομίζω και καθαρό και σωστό. Δεν ξέρω τι λένε οι επίσημες αναλύσεις, ας πούμε, του έργου, αλλά νομίζω είναι αυτό το στερεότυπο που λες, όμως είναι πολύ απαραίτητο για να μπαίνουμε σιγά-σιγά σε ένα κόσμο κατανόησης του έργου. Μάλιστα. Είναι το πρώτο σκαλί, το πρώτο βήμα που τη βοηθά να μας βάλει στον κόσμο. Άρα, αν έχουμε ένα πανεπιστήμιο που έχουμε την παλέστρα, που είναι το γυμναστήριο. Έχουμε το αναρωτήριο, όπου αναβιώνει η ζημιά, επανερχόμαστε από τη ζημιά που παθαίνουμε στην παλέστη. Έχουμε τους χέρες που είναι κλειστές, σκοτεινές, το μαύρο δωμάτιο το ονομάζει, που ίσως είναι τα έγκατα των σχέσεων. Το στρογγυλό δωμάτιο που δεν έχει χρώμα, ενώ τα προηγούμενα ήταν αντίστοιχα η παλέστρα, το κόκκινο και το αναρωτήριο το λευκό, που χρησιμοποιούν πάλι πάρα πολύ συγκεκριμένα χρώματα, πάρα πολύ απλά, μαύρο, άσπρο, κόκκινο. Μετά έχει το στρογγυλό, το οποίο το βγάζει λίγο εκτός, που είναι ίσως η γνώση, και έχουμε και τον εξωτερικό χώρο που είναι το πράσινο, η φύση,
Έχει όλα αυτά τα επίπεδα. Ναι, είναι οι κώδικες, οι ποιητικοί κώδικες που αναφέρεις και που επιτρέπεται βεβαίως και να τους ερμηνεύσει ο καθένας με τον τρόπο που το βλέπει. Αλλά συμφωνώ μαζί σου αρχικά τουλάχιστον ότι δεν είναι τελικά τόσο δύσκολο ή κλειστό κύκλωμα αυτό. Θέλει λίγο, ας το πούμε, να ανοίξει το πνεύμα για να καταλάβει κανείς πού πάνε περίπου αυτές οι αλληγορίες. Μάλιστα. Άρα, αν πάμε από αυτό το θέμα που αφορά στο σκηνικό χώρο και τον τρόπο που το σπάζει η Σάρα Κέι. Αυτό που προκύπτει για τον Tinker, για τον χαρακτήρα που λες που είναι χειριστικός, η άλλη λέξη που χρησιμοποιήσεις είναι που ελέγχει, εγώ θα έλεγα εξυπηρετεί, εξηγώντας τώρα. Είναι ο εργοδοτούμενος, ας πούμε, του Πανεπιστημίου σε ένα οποιοδήποτε επίπεδο, βέβαια δεν ξεκαθαρίζεται από το κείμενο, αλλά λειτουργεί σαν ο άρχον του χορού, ας πούμε. Η λειτουργία του φαινομενικά είναι ότι επιβάλλεται, καταπιέζει και βασανίζει όλους τους χαρακτήρες του έργου, όλους ανεξαιρέτως, και προκαλεί όλη την ακρότητα που προκύπτει. Σωστά. Αλλά η δική μας ανάγνωση με την ομάδα είναι ότι τους εξυπηρετεί. Δηλαδή, ο άλλος κάνει μεγάλες δηλώσεις, πηγαίνοντας στο παράδειγμα που έχουμε πει πριν με τη γλώσσα. Δηλώνω πράγματα, μιλάω, λέω, αλλά είναι ψέματα. Προδίδω. Εάν καλούμε σαν αυτός που ελέγχει ή εξυπηρετεί, έρχομαι να σε φέρω αντιμέτωπο με τη δικιά σου αλήθεια. Ο τρόπος να έρθεις αντιμέτωπο με τη δικιά σου αλήθεια είναι να καταλάβεις ότι λες ψέματα. Πάει η γλώσσα. Αυτό το πράγμα αφορά και σε άλλους. Λέει ο άλλος. Θα έλεγα να μην το προδώσουμε, γιατί καταλαβαίνω τι θέλεις να πεις, γιατί φυσικά γνωρίζω το έργο και αυτό συμβαίνει πραγματικά σταδιακά, δηλαδή αυτή η εξυπηρέτηση, εγώ δέχομαι πολύ απολύτως τον όρο, το δέχομαι και τον ακούμε πολύ ενδιαφέρον. Ότι... Συγγνώμη σου λέγω, γιατί προκύπτει από τις ανάγκες των χαρακτήρων, δηλαδή μόνοι τους δηλώνουν πράγματα, μόνοι τους μπαίνουν σε διαδικασίες, και απλά διεκπεραιώνει αυτό που υπόσχονται. Τίποτε περισσότερο, τίποτε λιγότερο. Στην ουσία, ναι, τους φωτίζει ή επαληθεύει κατά κάποιο τρόπο αυτά. Ναι, το βίωμά του. Το βίωμά του. Σωστά. Μάλιστα. Σωστά. Και για να τα δέσω μαζί, ναι. Το πανεπιστήμιο με αυτόν τον άνθρωπο, με αυτό το χαρακτήρα, αυτό που θα έλεγα είναι το πανεπιστήμιο της ζωής προκαλεί τις εκφάνσεις του βιώματος του κάθε μου από εμάς και οι εκφάνσεις αυτές είναι αυτός ο χαρακτήρας. Άρα δεν προκαλεί το πανεπιστήμιο τη ζημιά, αλλά η ζωή ίδια που ζούμε μας προκαλεί αυτή τη ζημιά και αν το μελετήσουμε μέσα στο πλαίσιο του πανεπιστήμιου, βλέπουμε την έκφανση σαν άνθρωπο, μια προσωποποίηση του πάξου, ας πούμε, που τρώμε από τη ζωή. Έρχομαι τώρα να ρωτήσω, η κουβέντα μας είναι πολύ ωραία και φοβάμαι ότι θα μακρύνει και σε λίγο ο Χριστόδουλος Ανδρέου που μας γράφει στις μαγνητοσκόπες θα μας κάνει νοήματα ότι ξεχνήκαμε. Να πετάξει πράγματα. Ναι, αλλά νομίζω ότι θα, και ξανά δεν χρειάζεται να προδώσουμε όλο το κείμενο. Ήδη πιστεύω ότι όσο και ακροθυγώς αν τα πιάσαμε μπορούμε να αντιληφθούμε ότι ο θεατής μας και είναι απολύτως αναγκαίο αυτό, πρέπει να αντιληφθεί ότι βρίσκεται σε ένα κόσμο αλληγορικό που χρειάζεται κυριολεκτικά να μην πάρει τη μετρητή όλη αυτή την εξωτερική εικόνα και ο ίδιος να μπει σε μια, θα μπορούσα να πω, και προσωπική περιπέτεια ανάγνωσης και μετάφρασης των όσων βλέπει στη σκηνή, όσο και αν εμείς έχουμε τη δική μας εκδοχή. Αυτό που θέλω να ρωτήσω, έτσι ανακεφαλώντας και ίσως και κλείνοντας σιγά σιγά αυτή την κουβέντα που κάνουμε, ξέρουμε πολύ καλά, το ανέφερα και πριν, ότι πρόκειται για μια συγγραφέα που πάλεψε πάρα πολύ με δικούς της δαίμονες, με δικές της αναπάρειες. Συγγνώμη που στέγω, γιατί ανάφερες το θεατή και οφείλω να αναφέρω ότι πρόθεση, εάν ο θεατής φύγει από την παράστασή μας και το μόνο που παίρνει μαζί του είναι το gore, το splatter, όλο αυτό το πράγμα, σημαίνει έχουμε αποτύχει. Μάλιστα. Γιατί το έργο δεν είναι γραμμένο για να είναι αυτό. Άρα η πρόθεσή μας εμάς ο θεατής είναι να φύγει με την αλληγορία αγκαλιά, να μπορεί να την αναλώσει. Αν δεν το καταφέρουμε αυτό, έχουμε αποτύχει. Συγγνώμη. Ναι. Το λες, όχι, και καλά κάνεις και το λες. Έλεγα λοιπόν ότι γνωρίζουμε ότι η ίδια πάλεψε πολύ με προσωπικούς δαίμονες, με αναπάντητα δικά της ερωτήματα, που δεν τα απάντησε ίσως προφανώς και ποτέ, με μια αναζήτηση που και νομίζω σε προσωπικό επίπεδο έχει να κάνει πολύ με το ζήτημα της
αγάπη τη δική τη προσέγγιση με ανθρώπου ή με την κοινωνία ή τη αγάπη τη για την κοινωνία. Ταυτότητα, ίσως. Και ταυτότητα, να θέλει να το προσθέσει. Σε όλα τα επίπεδα. Ναι, ναι. Ναι. Η ερώτηση που θέλω να κάνω είναι και πάλι σχετική με τη δική σου ανάγνωση, δεν έχει να κάνει με κάτι γενικότερο. Όταν ολοκληρώνεται αυτή και η δοκιμασία των ηρών, αλλά και η δική σα δοκιμασία μέσα σε αυτή την περιπέτεια που λέγεται καθαρή πια, ή καθώ τώρα την περνάτε αυτή η δοκιμασία. Όταν ολοκληρώνεται λοιπόν αυτή η πορεία και αυτή η. Επτά είναι οι ήρωε, Μάλιστα. Αυτοί οι επτά ήρωε περνάνε μέσα από αυτό το βίωμα, την εμπειρία, την πορεία, μια συνολική πορεία, τη μετατόπιση από το ένα σημείο στο άλλο και την γνώση. Όπως πολύ σωστά είπες, αφού βρισκόμαστε σε ένα χώρο πανεπιστημιακό. Επίγνωση, ίσως, για να είναι πιο σωστή, αλλά ναι. Την επίγνωση της κατάστασής τους, λοιπόν, ναι, ναι, ναι. Να το πληρώσουμε έτσι. Η αίσθηση που παίρνεις εσύ είναι σε σχέση με το κεντρικό πυρήνα, από το οποίο ξεκινήσαμε, δηλαδή την εμπειρία της αγάπης. Η αγάπη, η ερωτική αγάπη, όπως ανέφερες πριν, και η αγάπη σαν πιο καθαρό συνέστημα, χωρίς να εμπλέκει υποχρεωτικά το ερωτικό στοιχείο. Μάλιστα. Είναι. Δεν ξέρω πώς να το ρωτήσω τώρα. Νομίζω ότι είναι θετικό το πρόσημο ή αρνητικό. Είσαι στο μυαλό μου, δεν θα χρησιμοποιήσω ακριβώς αυτούς τους όρους, αλλά ναι, τελικά ως εμπειρία ζωής, τι μας αφήνει, έτσι θα το έλεγα. Αν θες εσύ να μιλήσεις για θετικό ή αρνητικό, τι αφήνει, όπως διαβάζεις το έργο και όπως το διαβάζει, ποια είναι η πρόθεση ίσως της ίδιας της Αγγέλνας από αυτό. Ο ένας τρόπος να απαντήσω είναι με το δικό της κείμενο. Αγάπαμε ή σκότωσε. Δεν έχει ενδιάμεσο. Είτε αγαπάς, είτε είσαι ένα καθαρό εγώ. Αγάπη είναι να σπάσεις το εγώ σου, να εκμηδενίζεσαι μπροστά στον άλλον, να αφήνεις τον χώρο, να συγχωρείς. Να γίνεσαι ο άλλος, όπως μέσα στο έργο της με κάποιο τρόπο. Μάλιστα, ακριβώς. Ή να βλέπεις το πρόσωπο απέναντι, ετυμολογικά κοιτάζοντας το, είναι προς και όψουμε. Υπάρχω γιατί με βλέπεις. Δηλαδή, μπορώ να υπάρξω αγαπητικά μόνο άμα ο εαυτός κάπως, όχι διαλυθεί, αλλά έχει μεταμορφωθεί. Μίλησε για μετατόπιση πριν. Ο ένας τρόπος λοιπόν είναι αυτός. Απαντάς σαν τη Σάρα Κέιλιν. Αγάπαμε ή σκότωσε. Αγάπαμε ή σκότωσε. Δεν ξέρω αν είχε στο μυαλό σου και ένα δεύτερο. Ναι, ο άλλος τρόπος που μπορώ να το δω είναι. Θα σε βοηθήσω τώρα εγώ, θα σε διακόψω. Υπάρχει στο ίδιο έργο, δεν ξέρω αν είχε στο μυαλό σου να πει κάτι τέτοιο, αλλά έχει πέρασει από το δικό μου γι' αυτό το πω. Αυτός ο μονόλογος της Ρέι στο τέλος που λέει. Εσύ θα το πει καλύτερα, δεν το θυμάμαι. Μιλάει για τη ματαιότητα. Ζητάς να κάνεις αυτό και είναι μάταιο. Ζητάς το άλλο και είναι μάταιο. Και αυτό είναι μια αντίθετη, και φυσικά ξέρουμε και δύο τα αντίθετα ενδεχομένως είναι οι όψεις του ίδιου πράγματος, οι δύο διαφορετικές όψεις. Μια αντίθετη προσέγγιση αυτό που μόλις είπες τώρα. Λέει, δηλαδή. Λες να σηκωθείς και είναι μάταιο. Λες να αγαπήσεις και είναι μάταιο. Και συνεχίζει αυτό το, η θεματολογία για αρκετούς στίχους. Αυτό όμως που είναι. Το σημαντικό για αυτό το απόσπασμα είναι η ατάκα ακριβώς πριν, που λέει «Αν δεν πονάς, τότε πας να σηκωθείς και είναι μάταιο». Δηλαδή, δεν είναι μάταιο άμα πονείς. Με αυτόν τον τρόπο, πάλι με τα δικά της λόγια, είναι ότι αν δεν πονέσουμε στη ζωή μας, τότε είναι μάταιο. Δεν είναι στόχος να επιδιώξουμε τον πόνο για να μην είναι μάταιη η ζωή μας, αλλά αν εμείς έχουμε δώσει σημασία στη ζωή μας, αν προσπαθούμε να τη ζήσουμε με μια ειλικρίνεια, μια αγάπη, μια σχέση με άλλους ανθρώπους γύρω μας, τότε αναγκαστικά θα εισαχθεί ο πόνος. Αν δεν εισαχθεί ο πόνος, ό,τι και να κάνει. Άρα η αγάπη, έτσι. Γιατί ο πόνος είναι η άλλη πλευρά της αγάπης. Χωρίς τον πόνο δεν υπάρχει αγάπη. Άρα ό,τι κάνεις είναι μάταιο. Δεν είναι μόνο η ματαιότητα. Η ματαιότητα αποκτά σημασία αν χαθεί ο άξονας ο ανθρώπινος, ο διαπροσωπικός. Άρα, για να διευκολύνω την συζήτηση εδώ, το πρόσημο, επειδή αναφέρθηκε εσύ σε πρόσημο, όπως το διαβάζεις, θα πω ξανά, είναι θετικό ή αρνητικό από όλη αυτή την εμπειρία. Είναι θετικό. Είμαι σίγουρος γι' αυτό, όσο μπορώ να είμαι. Ίσως αυτό έχει να κάνει και με την υποκειμενική μου
Ποιος είμαι εγώ, ρε παιδί μου. Απόλυτα, απόλυτα. Επειδή θα μπορούσε κανείς να πει στο ίδιο έργο ότι διαβάζει κανείς ότι δεν αξίζει να τη ζήσει τελικά αυτή την εμπειρία, αν πρόκειται να είναι τόσο επώδυνη. Έτσι. Ακριβώς. Αλλά σε κάθε περίπτωση με σένα και όχι. Ναι. Ένα τρόπο ας πούμε, να πάρω θέση για αυτό το πράγμα είναι το περιβάλλον. Δηλαδή, βλέπουμε το περιβάλλον του πλανήτη να διαλύεται. Και ξέρουμε ότι αν δεν περάσουμε τη διαδικασία εμείς να ταλαιπωρηθούμε, δεν σώζουμε τον πλανήτη. Τελείωσε το πράγμα, δηλαδή δεν έχει παίξει γέλαση. Κάτι τέτοιο λέει. Μια προσωπική επώδυνη δηλαδή εμπειρία, ας το πούμε. Ναι, πρέπει εμείς συνειδητά να επιτρέψουμε να μικράνουμε εμείς σαν άτομα, σαν πρόσωπα, να μικράνουμε για να δώσουμε χώρο σε άλλους γύρω μας να υπάρξουν και αυτοί. Άρα το πρόσημο του σήματος που μας δίνει, με τη δική μου ανάγνωση, είναι ότι θέλουμε τους άλλους να συνυπάρξουν μαζί μας. Άρα όλη αυτή τη διαδικασία ταλαιπωρίας που προτείνουμε, είναι γιατί πιστεύουμε ότι θέλουμε και τους άλλους δίπλα μας. Θέλουμε την κοινωνία. Θέλουμε όλο αυτό το θέλω που έχει να κάνει με τους άλλους ανθρώπους, είναι θετικό για μένα το πρόσωπο. Γιατί αν πεις, δεν με ενδιαφέρουν οι άνθρωποι π.χ. Με ενδιαφέρει μόνο η κοινωνία. Μα η κοινωνία απαρτίζεται από ανθρώπους. Αν πεις είναι μόνο η κοινωνία, μιλάμε σε ένα επίπεδο το οποίο μπορείς μετά να κάνεις. Για παράδειγμα, μετακινήσεις εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων, μετακινήσεις πληθυσμών για την επιβίωση του κράτους. Για παράδειγμα, που το έχουμε δει στην ιστορία πάρα πολλές φορές. Μπορείς να πεις ότι αυτοί δεν έχουν λόγο ύπαρξης. Τους εξαλείφουμε. Αν όμως κρατήσουμε το επίπεδο αυτό της αναγνώρισης ότι ο κάθε ένας από εμάς και πρέπει να κάνει χώρο, αλλά και να έχει το δικό του χώρο, τότε το πρόσημο είναι θετικό. Γιατί συμπεριλαμβάνουμε τους πάντες. Δεν μιλάμε για τη φύση της Κύπρου, μιλάμε για το περιβάλλον του πλανήτη. Mm-hmm. Κάπως έτσι. Καθαρό. Θέλω να πω έτσι κλείνοντας ότι παρότι δεν συνηθίζουμε στις συζητήσεις αυτές να κάνουμε μεγάλες αναφορές στην παράσταση σε επίπεδο συντελεστών, οφείλω εγώ να πω, εσύ μπορεί να μην ήθελες από διακριτικότητα να το καταθέσεις, ότι εδώ έχουμε μια παράσταση που είναι δύσκολη, απαιτεί πολύ μεγάλη επένδυση ψυχική, σωματική και από τους ίδιους τους τοπίους και τους συντελεστές και η δουλειά που κάνουν προκειμένου στις πρόβες που έχω τη τύχη να παρακολουθώ είναι πραγματικά, δεν ξέρω ποιο επίθετο ταιριάζει, είναι συγκινητική, είναι δουλειά ταγμένων ανθρώπων και είναι φανερό αυτό. Το λέω γιατί η ίδια η παράσταση είναι μια παράσταση που πολύ ευαίσθητη, μιας πολύ λεπτής γραμμής, στην οποία οφείλουμε σαν θεατές να σταθούμε απέναντι στο οποίο με πολύ μεγάλη προσοχή και αγάπη, τι νομίζω ότι απαιτεί το δικό τους και μεταφορικό και κυριολεκτικό ξεκίνημα σε μεγάλο βαθμό. Μάλιστα, εμείς ναι. Απέναντί τους πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Το λέω εγώ, δεν θέλω να σε ρωτήσω για να μου πεις πόσο πολύ είναι ο θείασός μας εκεί. Πραγματικά είναι μια δουλειά που ίσως σε προσωπικό επίπεδο, μιλώ για το έργο και συνολικά τέτοιου τύπου έργα, απαιτεί τρομακτική αφοσίωση από τους τοπιούς και είμαστε πραγματικά πολύ χαρούμενοι που μπορούμε να έχουμε ένα θείασο που είναι αφοσιωμένο σε αυτό. Η λέξη που θα χρησιμοποιήσω εγώ, μία λέξη, είναι κατάθεση. Και αυτό που είναι πάρα πολύ εύκολο, πολύ πιο εύκολο για τους συντελεστές της παραγωγής, πέραν από τους ηθοποιούς, να είναι σε αυτό το πράγμα. Οι ηθοποιοί ήδη, επειδή κάνουν την κατάθεση και εκτίθονται, χρήζουν ειδικά σεβασμού που είναι διατεθειμένοι και σε μια κοινωνία τόσο μικρή όσο η Κύπρος, να κάνουν μια κατάθεση που ενδεχομένως να είναι επικίνδυνη. Οπότε, ναι. Ναι, να κινείται σε πάρα, όπως είπαμε νομίζω και στην αρχή, σε ένα τεντωμένο σκηνή, σε μια πολύ λεπτή ισορροπία και πραγματικά η έκθεση των ανθρώπων αυτών μέσα από τη δουλειά τους φυσικά είναι στα κόκκινα, χρησιμοποιήσω τώρα εγώ ένα χρώμα. Όπως εγώ θα έδινα δύο επίπεδα. Το ένα επίπεδο είναι καταθέτουν η συγκεκριμένη ομάδα, καταθέτει ψυχή για αυτό το έργο, γιατί δεν έχει μεσοβέζικο τρόπο να γίνει και τους αξίζει σεβασμός.
Και το δεύτερο που θα έλεγα είναι άλλο το έργο, άλλο οι συντελεστές. Δηλαδή, αν υπάρχει διαφωνία υλικού, τότε η διαφωνία είναι με τη Σάρα Κέιν, με το σκηνοθέτη που αποφάσισε να το ανεβάσει με αυτόν τον τρόπο, με τον οργανισμό που δέχτηκε την προσέγγιση. Αν έχουμε μια διαφωνία σε ένα τέτοιο επίπεδο, έχει να κάνει με το υλικό του έργου. Έχουμε τέτοια διαφωνία, ξέρουμε κάτι. Όχι, αλλά μπορεί να προκύψει. Μπορεί κάποιος να πει: εγώ έχω θέμα, φίλε, κατεβάστε το. λοιπόν, άρα ευχόμαστε ότι. Αγαπάμε τους ηθοποιούς που κάνουν αυτή την κατάθεση να μας δώσουν την ευκαιρία να βιώσουμε ένα τέτοιο έργο σύγχρονου ρεπερτορίου, αναγνωρισμένο ανά το παγκόσμιο, για το πόσο ουσιώδες είναι αυτό το έργο. Και παράλληλα, κρίνουμε, έχουμε μια επικοδομητική κριτική ματιά πάνω στο υλικό του έργου, χωρίς να πρέπει να συμφωνήσουν. Συμφωνώ απόλυτα. Κάπως έτσι δηλαδή το όπως συμβαίνει, ξέρουμε, με κάθε έργο τέχνης και με κάθε θεατρικό έργο, δεν είναι καθόλου υποχρεωτικό να συμφωνούμε με την εκδοχή του συγγραφέα, αλλά οφείλουμε να είμαστε πάντα ανοιχτοί σε αυτό που μας παραδίδεται, ειδικά εάν, όπως είπαμε πριν, περιέχει μέσα κατάθεση ψυχής, κατάθεση σε όλα τα επίπεδα, όπως γίνεται στην προκειμένη περίπτωση. Ευχαριστώ πολύ, Βλήμη, για την κουβέντα. Εύχομαι πραγματικά αυτή η απόπειρα που κάνουμε, που την κάνετε εσείς με την δουλειά σας και εμείς που κάναμε σαν επιλογή συνειδητά για να δοκιμάσουμε κατά κάποιο τρόπο τα όρια όλων μας εδώ στην Κύπρο του 2023. Εύχομαι να βρει την αληθινή της διάσταση, αυτό θέλω να πω, δεν έχει να κάνει με ανταπόκριση, όχι, αλλά να βρει την αληθινή της διάσταση στους ανθρώπους που θα αποφασίσουν να μπουν στην διαδικασία της θέασης και που αυτή τη στιγμή με κάνει να θυμηθώ, νομίζω δεν είναι λάθος αυτό που θα πω, διόρθωσέ με ωστόσο αν είναι, που συνδέει την Σάρα Κέιν και με έναν άνθρωπο του θεάτρου, δεν είναι μόνο συγγραφέας, έναν άνθρωπο που νομίζω ότι έχει αναφέρει ότι επηρέασε τον Αντωνέν Αρτό, που έλεγε ότι η παρουσία του θεατή και η υποχρέωση του θεατή να είναι εδώ και να μην είναι απλά καθισμένο σε μια καρέκλα μέσα από την ασφάλεια του τέταρτου τοίχου, είναι και αυτή μια δουλειά που γίνεται στο θέατρο. Η δική του δοκιμασία δηλαδή σε σχέση με αυτό που βλέπει στη σκηνή. Νομίζω ότι αυτό το έργο, και θέλω να πιστεύω ότι και αυτή η παράσταση, απαιτούν δουλειά από τον ηθοποιό, αλλά εξίσου δουλειά και σύνδεση από την πλευρά του θεατή με ένα πολύ διαφορετικό τρόπο από το συνηθισμένο. Να κάνω κι εγώ μια. Βέβαια, εσύ θα μια ζούμα. Εννοείται, εσύ θα κλείσει την κουβέντα μας και έτσι θα κλείναμε. Θα σου έδινα το λόγο για να κάνει εσύ το. Οπότε θα έλεγα, έχουμε βρει ένα σπόρο αλήθειας σε αυτό το κείμενο, ο Θίασος, όλοι οι συντελεστές. Έχουμε βρει ένα σπόρο αλήθειας, ο οποίος θεωρούμε ότι είναι άξιος και παρουσίασης και συζήτησης. Εάν κάνουμε σωστά τη δουλειά μας, τότε αυτός ο σπόρος αλήθειας είναι κάτι το οποίο ίσως όχι σπόρος αλήθεια, γιατί η αλήθεια είναι κάτι απόλυτο. Έτσι. Έχουμε βρει ένα σπόρο τρόπου ύπαρξης, ανθρώπινης ύπαρξης μέσα στο έργο, τον οποίο έχουμε να αγκαλίσει σαν θίασος. Οπότε εγώ καλωσορίζω το κοινό που θα έρθει τολμηρά και αυτό να συμπράξει σε αυτό το πράγμα, με την ελπίδα ότι θα μπορέσουμε να μοιραστούμε με το κοινό αυτό τον σπόρο τρόπου ύπαρξης. Και δεν εννοώ να κόβουμε ένα στα χέρια του άλλου, έτσι, εννοώ να αγαπάμε. Οπότε ναι, δεν είμαστε Hollywood, δεν έχουμε το ατέλειωτο. Και σταματάω εδώ, γιατί δεν θα πάω σε φαρτωμένη. Βλέπω ότι πραγματικά είναι η επένδυσή σας, αυτό είναι πάρα πολύ μεγάλη. Ναι. Ευχαριστούμε, Ευρυπίδη, πραγματικά. Νομίζω ότι κάναμε μια κουβέντα που προσπάθησε τουλάχιστον να φωτίσει τις πραγματικές διαστάσεις του κειμένου και θέλω να πιστεύω ότι όσοι την παρακολουθήσουν θα έχουν τη δυνατότητα να έρθουν εδώ, αν δεν τα έχουν ήδη, με κάποια κλειδιά που θα τους βοηθήσουν να συνδεθούν με μια παράσταση που όλοι θεωρούμε ιδιαίτερη για το ρεπερτόριό μας την καθημερινή χρόνια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια στη δουλειά σας και εύχομαι να έχετε μια καλή πρεμιέρα σε περίπου ένα μήνα από σήμερα. Ευχαριστώ, Σάβα. Ευχαριστώ, Κστούλε. Και ευχαριστώ τον κόσμο που μπήκε στη διαδικασία να παρακολουθήσει το Talk Talk. Στο επανειδήν, σύντομα.
Καλή και ζωντανά. Ευχαριστούμε.